την απόφαση των κινητοποιήσεων με πρώτο σταθμό την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 το απόγευμα έξω από την περιφέρεια Ηπείρου έλαβαν οι συμμετέχοντες στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο παλιό Δημαρχείο της Ελεούσας. Μια σύσκεψη με πρωτοβουλία του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων Ένωση Αγροτών και με την συμμετοχή εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, συλλόγων, όπου τέθηκαν επιτάπητος όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αγρότες παραγωγοί εξαιτίας πρωτίστως της τεράστιας αύξησης του κόστους σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές διάθεσης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, αλλά και τις προσπάθειες της κυβέρνησης για περαιτέρω μείωση αυτών, ειδικά του γάλακτος. Στο διεκδικητικό πλαίσιο των αγροτών αναφέρθηκε ο Γιώργος Τζάλας. Σήμερα είναι η συγκέντρωση που θα κάνουμε, θα πάρουμε τις αποφάσεις μας, θα βάλουμε όλα τα προβλήματα, όλα που αφορούν το αγροτικό κομμάτι και θα πάρουμε τις αποφάσεις για τις περαιτέρω κινητοποιήσεις που θα κάνουμε. Διεκδικούμε μέτρα για τη μείωση του κόστου παραγωγής με επιβολή πλαφών στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα για το αγροτικό ρεύμα. Παράλληλη κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας καθώς και το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Η επαναφορά της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου σε ποσοστό επί της αξίας πώλησης όλων των παραγόμενων προϊόντων σε όλους τους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Δεύτερο. Κατώντα τις εγγυημένες τιμές, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στο κόστος και θα διασφαλίζουν παράλληλα εισόδημα επιβίωσης στους αγρότες προκειμένου να συνεχίζουν να παράγουν. Τρίτο. Ένταξη του κλάδου της ποινοτροφίας σε όλα τα αναπτυξιακά κίνητρα τόσο του ΠΑΕ όσο και των αναπτυξιακών νόμων. Τέταρτο. Άμεση καταβολή των παρακατηθέντων ποσών από τις ενισχύσεις σε όλους τους αγροκτηνοτρόφους. Πέμπτο, όχι στα σχέδια της κυβέρνησης για αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ο οποίος προβλέπει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών με ταυτόχρονη μείωση των χορηγόμενων αποζημιώσεων, ενώ παράλληλα ανοίγει διάπλατο δρόμο για την είσοδο ιδιωτικών εταιριών στην ασφάλιση ζωικής και φυτικής παραγωγής. Έκτο, άμεση άτοκη ρύθμιση των κτηνοτροφικών δανείων, τα οποία χορηγήθηκαν με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, καθώς και την επαναφορά των 120 δόσεων στη ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και την ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο περιέγραψε την δύσκολη καθημερινότητα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι καθημερινά δίνουν τον αγώνα της επιβίωσης, ο Μιλτιάδης Μπούκας. Δυστυχώς είμαστε σε μια τραγική κατάσταση. Είμαστε κάθε χρόνο και χειρότερα. Η κατάσταση στον αγροτικό τομέα, ειδικά στα γαλακτοκομικά, δηλαδή στους παραγωγούς, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μιλάμε για ένα κόστος παραγωγής που κάθε χρόνο αυξάνεται και το τραγελαφικό είναι φέτος ότι το γάλα μειώνεται. Και εκεί που πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε και αναρωτιόμαστε τι γίνεται, υπάρχει κράτος, υπάρχει έλεγχος, πού είναι η περιφέρεια. Πώς μπορεί ένα κιλό φέτα όταν φτιάχνεται από 4 κιλά γάλα τα οποία έχουν κόστος κάτω από 6 ευρώ, δηλαδή ένα κιλό φέτα κοστίζει κάτω από 6 ευρώ, να πουλείται στο σούπερ μάρκετ πάνω από 14, 15, 17 ευρώ και μιλάμε ότι από τη γαλακτοβιομηχανία πάει κατευθείαν στο σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει μεσάζοντας. Ποιος κερδίζει τόσο πολλά? Μπορεί κάποιος να το ελέγξει, μπορεί να μας πει κάποιος γιατί ο καταναλωτής παίρνει το γάλα πάνω από 1,70 όταν το αγοράζουν το αγελαδινό ούτε 55 λεπτά. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο μεγάλο κομμάτι και λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Εμείς πάμε χειρότερα, το κόστος παραγωγής μας ανεβαίνει κάθε χρόνο και τα προϊόντα ανεβαίνουν, αλλά εμείς δεν κερδίζουμε. Και νομίζει πάρα πολύ κόσμος ότι κερδίζουν οι παραγωγοί. Δεν κερδίζουν οι παραγωγοί. Δυστυχώς οι μεγάλες αλυσίδες κερδίζουν και οι γαλακτοβιομηχανίες. Εμείς δεν κερδίζουμε. Μιλάμε για μια κατάσταση, πολεμάμε με τα αγριογούρουνα, πολεμάμε με τον καιρό, ο οποίος η άνοιξη ήταν μια τραγική άνοιξη για μας, είχε πολλά χρόνια να συμβεί αυτό. Ερχόμαστε τώρα και στο κομμάτι των επιδοτήσεων, που δεν υπάρχει προηγούμενο. Πριν 2 χρόνια που είχαμε πάει μέσα στην περιφέρεια, μας είπε επιλέξει ο κύριος Περιφερειάρχης ότι είστε άτυχοι φέτος, φαγώθηκαν 50 εκατομμύρια μέσα από το Υπουργείο. Αλλά δεν τους βρήκαμε. Δεν μας ενημέρωσε ποτέ κανείς αν τους βρήκανε. Και φέτος είχαμε μία μείωση στις επιδοτήσεις κοντά στο 50%. Μιλάμε για ένα πάρτι εκατομμυρίων και δεν μιλάει κανένας. Και δεν ξέρουμε και πού πήγαν. Δυστυχώς δεν βοηθάει κανείς. Έχουμε φτάσει στα όρια μας, δεν αντέχουμε. Τα πράγματα είναι τραγικά. Αν ρωτήσει κανείς να δει την ΟΣΔΕ του 23, έγιναν 550 λιγότερες δηλώσεις. Και να φανταστεί κάποιος ότι μπήκαν και νέοι αγρότες. Αυτό δείχνει ότι ο αγροτικός κόσμος κάθε χρόνο και μειώνεται. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε, δυστυχώς, και είμαστε μόνοι μας.
Κύριε Μπούκα, να ρωτήσω κάτι. Εσείς βγάζετε μια κραυγή αγωνίας. Από την άλλη, ο Υπουργός, ο κύριος Αυγενάκης, με δήλωσή του χαρακτηρίζονται λίγο το πολύ υποκινούμενες τις κινητοποιήσεις αυτές, ένα το κρατούμενο, και είναι και κάποιοι που λένε ότι πλέον οι κινητοποιήσεις κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, αποτελεί ένα εθιμοτυπικό. Δεν είναι καθόλου έτσι. Καμία κινητοποίηση, εγώ τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας, δεν είδα να έχει σημαία και δεν θέλουμε καμία σημαία. Είναι η αλήθεια μας και όποιος θέλει να έρθει κοντά μας να τη δει, αν λέμε ψέματα. Δεν υπάρχει καμία σημαία. Και ούτε, δηλαδή τώρα έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και κατεβαίνει το γάλα. Γιατί να κατέβει το γάλα? Από πού και ως πού κατεβαίνει το γάλα, όταν το κόστος παραγωγής ανεβαίνει? Με ποιο δικαίωμα η κάθε γάλα και το βιομηχανία κατεβάζει το γάλα επειδή της ήρθε? Δεν είναι δηλαδή αυτό, λες, που υπάρχει το κράτος. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχει ένα κόστος παραγωγής το οποίο είναι συγκεκριμένο. Είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσουμε. Απλά τα πράγματα είναι τραγικά. Και το κακό με εμάς, δυστυχώς το ξαναλέω, το κακό με εμάς είναι ότι δεν είμαστε οργανωμένοι. Να είμαστε όπως στη Γερμανία που μπήκαν μέσα στο Βερολίνο 12.000 τρακτέρ. Εκεί φταίμε εμείς σαν αγρότες. Και εκεί έχουμε το μεγάλο αγκάθι που μας πατάνε όλες οι γαλακτοβιομηχανίες, ακόμα και το κράτος που μας κοιτάζει παρατηρητικό, τίποτε. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι εκπρόσωποι διαφόρων παραγωγικών φορέων έθεσαν επιτάπητο σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει το εξής παράγωγο. Η παραγωγή χρωστάμε στην εφορία και η εφορία χρωστάει στις επιχειρήσεις. Και ειδικά σε εμάς που είμαστε στον πυρομορφικό συντηρισμό, απ' τη μία εμείς χρωστάμε και απ' την άλλη μας χρωστάει, γιατί είμαστε και συνέδριοι του συντηρισμού. Δημιουργεί πρόβλημα ρευστό. Νομίζω ότι η εξίσωση του ΦΠΑ στο 6% θα είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε αυτή τη στιγμή από οικονομική άποψη. Πρώτο. Δεύτερον, αυτό που πρέπει να δούμε με την ενέργεια. Η ενέργεια, όχι όλα αυτά που λέμε, λίγο δύσκολο στο περιβάλλον που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Πολλά πράγματα μπορούμε να ζητήσουμε πια. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να πετύχουμε και τι μπορεί να είναι εφικτό. Υπάρχει ένα κλίμα αυτή τη στιγμή που προσπαθεί έντονα η κυβέρνηση με τα κανάλια να περάσει στον κόσμο. Ποιο είναι αυτό το κλίμα? Ότι για την ακρίβεια, ούτε λίγο την πολύ, φταίνει η αγρότες. Που παίρνει ψηλές τιμές. Άρα λοιπόν το πρώτο μήνυμα που πρέπει να βγει από εμάς σε όποια αντίδραση και σε όποια κινητοποίηση είναι ότι οι αγρότες, αυτό που μπαίνει στην ανακοίνωση, δηλαδή πολύ σωστά, ότι οι αγρότες δεν μόνο δεν φταίνουν, αλλά ξεκληρίζονται. Και ξεκληρίζονται γιατί έχουν αναγνωρισμένο κόστος παραγωγής. Στριφυλόσπορο πας να πάρεις τώρα και σου λένε 10 και 11 ευρώ το κιλό. Πατατόσπορο 800, δεν ξέρω πόσο έχει φτάσει τώρα το κόστος για το στρέμμα. Λοιπόν, και δεν υπάρχουν. Αυτά και οι ειδήψεις αυτές οι οποίες είναι τακτικές. Μπορούμε να παλέψουμε τις άλλες χώρες εμείς την ποσότητα, όχι. Δεν μπορούμε να παλέψουμε. Καλαμπόκια παλού αγοράζουμε, σόγια παλού έρχεται, έτσι φάρμακα παλού έρχονται και εμείς παλεύουμε, απλώς παλεύουμε. Και βλέπουμε εδώ γύρω μας όμως, αυτό που δεν μ' αρέσει εμένα, βλέπουμε εδώ γύρω μας όλα τα κουράβια καλλιέργητα. Αυτό δεν μ' αρέσει. Τα βρήκαμε από τις παντεράδες μας, τα βρήκαμε καλλιεργημένα όλα, τα πάντα. Γιατί σήμερα μην έχουμε δική μας παραγωγή σε ένα μεγάλο ποσοστό, όχι σε αυτό που δεν έχουμε καθόλου. Γιατί δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Και δεν θέλει και το κράτος. Σε αυτό να πιέσουμε το κράτος. Να αφήσει κάποια πράγματα. Τους ιδιώτες, αυτούς που δεν δίνουν τα χωράφια τους για καλλιέργεια, να τους αναγκάσει. Να τους πει ποινική ρήτρα να δεν το δώσει. Η εμπελουργή είναι σε απόγνωση. Αν δεν ενισχυθεί η εμπελουργία, και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν παρατηρείται μόνο στα χωριά μας, εδώ στην Ήπειρο, είναι σε όλη την Ελλάδα. Φέτος εμείς σαν αμπελουργοί προτάσουμε και βλέπω ότι δεν το έχετε εδώ στα αιτήματά σας, την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για την βεβαιωμένη καταστροφή στα μπέλια λόγω του θερινόσπορου, με ενίσχυση 600 ευρώ το στρέμμα. Σε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του τέλους σταφής προχωράει το